Με πάρα πολύ χαρά και ιδιαίτερη τιμή είμαστε εδώ στην σχολή του Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σε μια σχολή, σε ένα τμήμα που δεν έχει να κάνει με τη μουσική, αλλά έχει να κάνει με μια άλλου είδους τέχνη, με την τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Άλλωστε, η τέχνη έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Μία έκφανση είναι η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, είναι το δημοτικό μας τραγούδι, είναι ο λόγος, είναι η συγγραφή και μία επίσης πανέμορφη τέχνη είναι η Βυζαντινή Αγιογραφία και η ζωγραφική. Είμαστε λοιπόν εδώ για να παρουσιάσουμε το έργο των σπουδαστών και των σπουδαστριών της σχολής μας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω και να σας επιδείξω μάλιστα τα έργα των χειρών των παιδιών μας στον χρόνο τον οποίο ήδη τελειώσαμε στο εκκλησιαστικό σχολικό παύλα ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Σε μόλις λίγους μήνες τα παιδιά μας έχουν καταφέρει πάρα πολλά και όμορφα πράγματα. Και προς τούτο θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλο, αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο, τον Βασίλειο τον Γεωργούδη, διότι και εκείνος έχει δώσει τον εαυτό του ολόκληρο κόπο και χρόνο από την δική του σπουδή και το δικό του ταλέντο για να το μεταλαμβαδεύσει στα παιδιά μας. Σε καιρούς που προτάσσεται ο προοδευτισμός, μέσα στο 2018, εμείς είμεθα εδώ για να δείξουμε ότι η τέχνη και η παράδοση της πατρίδος μας σε όλες τις εκφάνσεις είναι εδώ και πρέπει να την μεταλαμβαδεύσουμε προς τα έξω, στους νέους και στις νέες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ειρηνέ, μέσα από την καρδιά μου για τα καλά σας λόγια. Ανέπτυξε το δικό σου θέμα. Βυζαντινή... Πάψε. Θα κάνεις και δύο διορθώσεις ακόμα, έτσι, ωραία. Πάμε. Η Βυζαντινή Αγιογραφία, μία τέχνη ιερά, η οποία εκφράζει το δόγμα της Εκκλησίας μας, μέσα από καθαρός υλικά αντικείμενα, όπως είναι τα χρώματα, το ξύλο, εκφράζει καθαρός το δόγμα της Εκκλησίας μας. Και όπως λέγει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, και ο λόγος σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Ακριβώς αυτό αποτυπώνει η ιερά τέχνη της Αγιογραφίας. Ενσαρκώνει μέσα από τα χρώματα τις Αγίες μορφές, παραδίδοντας την σκητάλη στους μαθητές και στους επιδόξους αγιογράφους μέσα από τόσους αιώνες που υπάρχει και υφίσταται η τέχνη αυτή. Είμαστε όμως στην ακόμα πιο υπέροχη και ευχάριστη θέση, διότι όλο αυτόν τον τελευταίο καιρό επεξεργαζόμασταν το πώς θα μπορούσαμε να διανθίσουμε έτσι περισσότερο αυτό το τμήμα της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Και προς τούτο θέλω να καλωσορίσω τον αγαπητό μου επίσης φίλο, τον Κωνσταντίνο τον Μπέκα, γιατί από την καινούργια χρονιά, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, από τη νέα δηλαδή ακαδημαϊκή χρονιά, θα μετεξελιχθεί αυτό εδώ το τμήμα της Βυζαντινής Αγιογραφίας σε τμήμα και μαθήματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης. Εκτός δηλαδή από την πρακτική υφή των μαθημάτων, θέλουμε να προχωρήσουμε και στην θεωρητική και να δώσουμε δηλαδή το κριτήριο και να καταλάβουν και οι σπουδαστές μας και οι τωρινοί αλλά και οι νεότεροι που ευελπιστούμε να έλθουν την βαθύτερη σημασία και το βαθύτερο νόημα της τέχνης την οποία υπηρετούμε. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν, Κωνσταντίνε. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από βάθους καρδιάς τον πατέρα Ειρηνέο, τον διευθυντή της σχολής και φυσικά τον αγαπητό μου φίλο Βασίλειο Γεωργούδη, γιατί πραγματικά ήταν ολόθερμοι υποστηριχτές της ιδέας αυτής να επεκταθεί το μάθημα της αγιογραφίας και με την θεωρητική στήριξη. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η τέχνη
που οι αρχαίοι Έλληνες παρήγαγαν από το αρχαίο ρήμα τίκτο, που σημαίνει γενό, είναι αυτό ακριβώς. Είναι πραγματική προσφορά, ολόθερμη πίστη και γέννηση του ανθρώπου. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι πραγματικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη, αυτό το οποίο κάνουν είναι να συνομιλούν με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό και σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς όλοι μας να ασχολούμαστε με την τέχνη βαθύτερα, ως πνευματική ανάταση, ως αιώνια και συνεχή πορεία εξέλιξής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ίδρυμα που δέχθηκε αυτή την πρόσκληση και ο στόχος μου είναι με έναν πολύ απλό και διαδραστικό τρόπο να συνδυάσουμε τη θεωρητική ενασχόληση με την τέχνη και να μπορέσουμε όχι μόνο οι σπουδαστές, αλλά και όλοι εμείς οι φιλομαθείς ακροατές να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που αγαπούμε, τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε και πραγματικά αφοσιώνουμε όλη μας τη ζωή. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι πραγματικά να είναι έτσι ο χώρος ανοιχτός, γεμάτος αγάπη και δημιουργία. Στο Ίδρυμα της Αντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου και του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, ανοίγει αυτήν την μεγάλη αγκαλιά να αγκαλιάσει περισσότερες εκφάνσεις της τέχνης, όπως είπαμε και στην αρχή. Και προς τούτο σας καλούμε όλους και όλες να συνδράμετε στην προσπάθεια αυτή από την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.